Υπογράφει και το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Κοζάνης, η οποία θα εκπονήσει τις μελέτες βιωσιμότητας για την υλοποίηση του έργου της τηλεθέρμανσης των Φερών. Ξεκινούμε επίσημα την τηλεθέρμανση Φερών, της πόλης των Φερών. Μια τηλεθέρμανση σε μια καινούργια πόλη που στη χώρα μας έχει αρκετά χρόνια να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο. Βάζουμε τις πρώτες βάσεις σήμερα με την Αναπτυξιακή Κοζάνης και το ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλη την προεργασία την οποία έχουμε κάνει με τους συνεργάτες μηχανικούς και του Δήμου και της Αναπτυξιακής Κοζάνης και αναμένουμε με πολλή αγωνία τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, αυτής της δουλειάς που φυσικά θα μας οδηγήσουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μια αναζήτηση χρηματοδότηση από την πλευρά του Δήμου για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα δίκτυα. Η Αναπτυξιακή Κοζάνης έχει την τεχνογνωσία για την εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών, με τον πρόεδρό της και περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να σημειώνει ότι τα ενεργειακά θέματα είναι από τα πλέον σημαντικά που πρέπει να λύσουν οι Δήμοι σήμερα. Αυτό που θέλω να πω για το συγκεκριμένο έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ καινοτόμο. Θα επιφέρει σημαντική ωφέλεια και στο περιβάλλον, αλλά πολύ περισσότερο στα νοικοκυριά, στην οικονομία του Δήμου και πέριξ αυτού είμαι βέβαιος ότι θα δομήσετε επιπρόσθετη ανάπτυξη. Πέρα από το να θερμάνετε τα σπίτια και να απαντήσετε στα ζητήματα της ενέργειας, μιας που υπάρχει ενεργειακή φτώχεια στη χώρα, όσο και αν δεν θέλουμε να το αναφέρουμε, θα μπορέσετε να αναπτύξετε και άλλες δράσεις αναπτυξιακές, όπως είναι για παράδειγμα τα θερμοκήπια. Διότι δίδεται δυνατότητα με πολύ χαμηλό ισομηδαμινό κόστος να στοχεύσετε σε καινοτόμες δράσεις με προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα. Η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, όπως και η Δυτική Μακεδονία, είναι τα δύο άκρα στο βορειοελλαδικό τόξο, έχουν κοινά χαρακτηριστικά, πρέπει να βλέπουν ευρύτερες συνέργειες. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την ΑΝΚΟ ανοίγει πλέον το δρόμο για την εξεύρεση χρηματοδότησης και αυτού του έργου που θα συνδράμει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στο επόμενο Δημοτικό μας Συμβούλιο ήδη ξεκινάμε τις συνεργασίες με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τελικές οριμάνσεις και τις τελικές μελέτες εφαρμογής μετατέφυγη δημοπράτησης για τις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις. Είναι μια σειρά των δικτύων με στόχο φυσικά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα δίκτυα με την θερμική ενέργεια όπως είπαμε στις σφαίρες, τα δίκτυα με χρήση γεωθερμικής ενέργειας στην Τραϊανούπολη και φυσικά με την κατάληξη των δικτύων του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση στην Αλεξανδρούπολη.